Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας. Τα συγχαρητήρια του Υπουργού έχουν διπλή αξία, καθώς προέρχονται από γνωστό οπαδό της ΑΕΚ. Και βέβαια για τους λίγους, ή περισσότερους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικής από το χθεσινό αποτέλεσμα, υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα στον τελικό του κυπέλλου να φέρετε και το κύπελο, το λευκό πύργο. Ανοίγω μια παρένθεση. Αισθάνομαι προσωπικά δικαιωμένος για το γεγονός ότι οι δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πήραμε και αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος φαίνεται τελικά να δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Θυμάστε, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα γήπεδα για 2 μήνες ως ότου τοποθετηθούν κάμερες, δρομολογηθεί η λύση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτοματοποιηθούν οι ποινές για κάθε είδους παράβαση. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε στην κυριολεξία την τελευταία αγωνιστική, και αυτό προφανώς πάντα μπορεί να αυξάνει τα πάθη, η συνολική εικόνα των γηπέδων από τότε που ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα με φιλάθλους αλλά και στα play-off, είναι μια εικόνα που προσομοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο σταδιακά γινόμαστε Ευρώπη. Ας το κρατήσουμε αυτό ως ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Έρχομαι τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αντικείμενο της σημερινής ημέρας. Και θα ήθελα, εν συντομία, επειδή τα πιο πολλά έχουν ήδη υποθεί, να κάνω 3 επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι η κυβέρνησή μας πολύ συστηματικά και μεθοδικά επενδύει στην ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε αυτό το οποίο αποκαλούμε βιώσιμη αστική κινητικότητα. Και θα έλεγα ότι αυτή η πολιτική κατεξοχήν βρίσκει την έκφρασή της εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η Αττικό Μετρό μετονομάστηκε πια σε Ελληνικό Μετρό για να αναγνωρίσουμε και έμπρακτα το γεγονός ότι πια διαχειρίζεται και το Μετρό της Θεσσαλονίκης και βέβαια σε 6 μήνες από τώρα θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και στους επισκέπτες το πιο σύγχρονο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα το πιο όμορφο μετρό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης. Και το λέω αυτό σε μια πόλη η οποία έχει δοκιμαστεί πολύ από προσδοκίες οι οποίες διαψεύστηκαν στο παρελθόν και η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει και αυτήν την πραγματικότητα με μια σχετική επιφύλαξη. Θα κάνουμε όμως λίγη υπομονή. Ακόμα και πριν το τέλος του έτους θα μπορέσουμε να διαψεύσουμε και ενδεχομένως αυτούς οι οποίοι και σήμερα ακόμα να μην πιστεύουν ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους γίνεται πράξη. Όμως, όπως είπε και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, δεν σταματούμε εδώ. Ο σκοπός αυτής της μελέτης, της γενικής κοινωνικής μελέτης, την οποία εκπώνησε η Ελληνικό Μετρό, είναι ακριβώς να έχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση προκειμένου να δούμε το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών σε μια πόλη η οποία αλλάζει, αναπτύσσεται, μεγαλώνει. Και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια στη διάθεσή μας μια πολύ τεκμηριωμένη πρόταση με στοιχεία που μας υποδεικνύει τις προτεραιότητες της επόμενης και της μεθεπόμενης μέρας. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επεκταθεί το μετρό, αλλά σχετικά και με την διάδραση του μετρό με τα άλλα συστήματα μαζικής μεταφοράς και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα αστικά λεωφορεία. Και χαίρομαι για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από την πόλη ότι έχει γίνει μια σημαντική δουλειά ως προς την εξυγίανση του ΟΑΣ με περισσότερα λεωφορεία τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην πόλη και με τα ηλεκτρικά λεωφορεία πια να κάνουν μαζικά την εμφάνισή τους από σήμερα, 110 τον αριθμό, αντικαθιστώντας παλαιότερα λεωφορεία και κάνοντας ένα ακόμα βήμα για να φέρουμε την πόλη
πιο κοντά σε ένα μέλλον μετακινήσεων με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό το μετρό και τα λεωφορεία να δουλεύουν συνδυαστικά, έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες. Και βέβαια θέλω να κρατήσω αυτό το οποίο είπε ο Υφυπουργός, γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή αξία. Οι συζητήσεις αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πολιτικοποιούνται. Τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία θα μας υποδείξουν πού πρέπει να πάει το μετρό και με ποια προτεραιότητα πρέπει να σχεδιαστούν τα επόμενα έργα. Αλλά αυτό με φέρνει στην δεύτερη παρατήρησή μου, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη, η Βόρειο-Δυτική Θεσσαλονίκη, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, επιτέλους βγαίνει από μία απομόνωση δεκαετιών. Όταν για πολλά χρόνια μπορεί να αισθανόσασταν παραμελημένοι, ενδεχομένως δήμοι ενός κατώτερου θεού σε σχέση με το Δήμο Θεσσαλονίκης ή την Ανατολική Θεσσαλονίκη, αυτή η κυβέρνηση, σεβασμιότατε, αποδεικνύει το έμπρακτό της ενδιαφέρον για τη Δυτική και τη Βόρειο-Δυτική Θεσσαλονίκη. Και η προτεραιοποίηση του μετρό στους δικούς σας δήμους δεν είναι απλά μία πολιτική απόφαση. Είναι η απόδειξη του γεγονότος ότι εδώ πέρα έχουμε τον πιο νεανικό πληθυσμό σε ολόκληρη την χώρα και σε μία, σε ένα γενικότερο περιβάλλον δημογραφικής συρρήκνωσης, πόλεις και δήμοι οι οποίοι μεγαλώνουν και οι οποίοι πρέπει να καλυφθούν με σύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που προτεραιοποιούμε την Βόρειο-Δυτική Θεσσαλονίκη ως προς την επέκταση του μετρό. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν σταματάμε μόνο εκεί. Τα έπειτα ο κύριος Δήμαρχος, το πάρκο Παύλου Μιλά, το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, οι σημαντικές διδροφυτεύσεις που γίνονται στους ορεινούς όγκους πέριξ των Δήμων σας, ο προαστιακός, ο οποίος θα καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η πλήρης αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συν πολλά άλλα μικρότερα έργα τα οποία δρομολογούνται σε περιφερειακό αλλά πρωτίστως σε δημοτικό επίπεδο, απαντούν σε όσους δικαιολογημένα αισθανόντουσαν παραμελημένοι από την κεντρική κυβέρνηση. Και η καταληκτική μου παρατήρηση σχετίζεται με το αυτοκόλλητο το οποίο βρίσκεται στην αριστερή γωνία αυτής της γαλάζιας πλάτης και έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή σημαία. Το λέω αυτό διότι σε αντίθεση με τον Υφυπουργό Υποδομών θα κάνω μια πολιτική παρατήρηση η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι έχουμε ευρωεκλογές σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τώρα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το αποτύπωμα της Ευρώπης το βλέπουμε παντού και στη χρηματοδότηση του μετρό, αλλά και στη δυνατότητα της χώρας να διεκδικήσει μελλοντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για σημαντικά έργα υποδομής και όχι μόνο. Οι διεκδικήσεις αυτές δεν γίνονται με προχειρότητα ή μόνο με ευχολόγια και γενικές διακήρυξεις. Απαιτούν γνώση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, απαιτούν τεκμηρίωση, απαιτούν καλές προσωπικές σχέσεις και έρχονται και πατούν φυσικά πάνω στο γεγονός ότι το κύρος της πατρίδας μας πια έχει αναβαθμιστεί και δεν αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά ως ένας ισότυπος εταίρος, ο οποίος και αυτός με την σειρά του συνδράμει στην ίδια την βελτίωση και την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην το ξεχνούμε λοιπόν αυτό, όταν θα προσέλθουμε στις κάλπες της 9ης Ιουνίου για να αναδείξουμε ευρωβουλευτές, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψηφίζουμε, και να θυμηθούμε ποια είναι η παράταξη η οποία υπηρέτησε την ευρωπαϊκή ιδέα και ποια είναι η κυβέρνηση και το κόμμα που απέδειξε έμπρακτα ότι ξέρει να εργάζεται στην Ευρώπη προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, να διεκδικεί χωρίς να φωνασκεί και να φέρνει έμπρακτα αποτελέσματα χωρίς να λαϊκίζει. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, η μελέτη αυτή να οδηγήσει σύντομα
στην δρομολόγηση συγκεκριμένων έργων, τα οποία θα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι και με το καλό ως προς το ελληνικό μετρό. Θα ξαναβρεθούμε στα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης πριν το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι θα είναι μια στιγμή μεγάλης προσωπικής δικαίωσης για όλους όσοι εργάστηκαν για το έργο αυτό. Ξεπέρασαν πολλές δυσκολίες, καταφέρνουν σήμερα, ήδη βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, να παραδώσουν πολύ σύντομα, όπως σας είπα, το πιο σύγχρονο και σίγουρα το πιο όμορφο μετρό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης. Ευχαριστώ πολύ.